Ελένη, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δεν είναι μόνη της, διότι έρχεται με ένα βιβλίο η Ελένη μας. Ένα βιβλίο που εμένα με ενθουσίασε πολύ σαν μαμά και ενθουσίασε και τα παιδιά στο σπίτι. Χάρηκα που ανοίγοντάς το είδα ωραίες ιδέες για να περάσουμε χρόνο με τα παιδιά, αλλά με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο δοσμένες. Ναι. Δεν ήρθα μόνιμο, όπως είπες, ήρθα μαζί με τον Μπάρι, ο οποίος Μπάρις εδώ και περίπου 10 μέρες, 2 εβδομάδες βασικά, ταξιδεύει στα σπίτια και στις κουζίνες και στις βιβλιοθήκες των παιδιών και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τι γιατί σου λένε τα παιδιά που συναντούν τον Μπάρι? Έχουν έναν ενθουσιασμό όμορφο, δηλαδή βασικά μου λένε οι μαμάδες, μου περνάνε τα μηνύματα, ότι τον αγκαλιάζουν, τρέχουν στην κουζίνα, γράφουν λίστες με τα υλικά που θέλουν και μου έχουν στείλει και φωτογραφίες να κοιμούνται παρέα, να κοιμούνται μαζί και είναι πολύ γλυκό. Και από ό,τι φαίνεται έχει επιτελέσει το σκοπό του. Λοιπόν, εκτός από το βιβλίο της Ελένης, με πρωταγωνιστή τον Μπάρι, που μπαίνουν στην κουζίνα και έρχονται να μας προτείνουν πάρα πολύ ωραίες συνταγές και πολύ ωραίους τρόπους και απλούς μέσα από τη διαδικασία της ιστορίας και της αφήγησης να φτιάξουμε τα παιδιά μας πράγματα στην κουζίνα, που είναι και υγιεινά και γευστικά και είναι ωραία και σαν διαδικασία. Το ωραίο με την Ελένη και αυτό που μου έκανε το κλικ για να της πω «Έλα μωρέ να σε γνωρίσω και να τα πούμε» είναι ότι και η ίδια έχει κάνει μία στροφή 180 μοιρών στη ζωή της. Που μπορεί και να μην είναι στροφή τελικά, να ήταν μία πορεία που κάπως έτσι έπρεπε να γίνει. Παιδαγωγός, εκπαιδευτικός. Νηπιαγωγός έχω σπουδάσει και έχω εργαστεί κιόλας σαν νηπιαγωγός. Και στην κουζίνα. Στην κουζίνα μπήκα μαζί, χάρη στο μικρό. Και εκεί άρχισα να δοκιμάζω πράγματα. Όταν έγινες μαμά, δηλαδή. Όταν πλέον. Έγινα μαμά. Γενικά, εντάξει, μαγείρευα και πριν. Δεν είμαι όμως ο άνθρωπος που θα σου πει ότι εγώ μαγειρεύω από όταν ήμουν μικρή. Ναι. Όχι, δεν μαγειρεύω από όταν ήμουν μικρή, ούτε από όταν ήμουν φοιτήτρια. Λίγο αργότερα μπήκε η κουζίνα στη ζωή μου. Και όταν έγινα μαμά, και λόγω του ότι ήθελα να δώσω ένα καλό πρότυπο στο παιδί μου και τα καλύτερα, όπως όλες οι μαμάδες, ήταν και ένα δικό μου θέμα υγείας που προέκυψε, οπότε άρχισα να αλλάζω τη διατροφή και τη δική μου και όλο αυτό με οδήγησε στο να αρχίσω να δοκιμάζω πράγματα, να ψάχνω πράγματα, να δοκιμάζω νέα υλικά, να δημιουργώ και όλο αυτό οδήγησε σε αυτό που βλέπεις σήμερα. Τα μοιράζεις μέσα από ένα πάρα πολύ ωραίο site, πολύ λειτουργικό, το έλεγα πριν στο σχολίαζα αυτό πόσο ωραία είναι οργανωμένο και φτιαγμένο, οπότε ευχαριστιέσαι και να περιηγήσαι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε όλο αυτό που έχετε στήσει εκεί. Και αυτό πια έχει δημιουργήσει για σένα μία νέα συνθήκη επαγγελματική. Ναι. Όχι απλά μπαίνω στην κουζίνα και φτιάχνω ωραίες συνταγές με το παιδί για μένα. Όχι. Είναι ένα κεφάλαιο. Ξεκίνησε έτσι και τελικά ναι, έχει καταλήξει να είναι δουλειά και πήγε όλο μόνο του. Και ίσως αυτό και να είναι ένα κομμάτι της επιτυχίας του, αν μπορώ να το πω έτσι. Ότι ποτέ δεν το φαντάστηκα, ποτέ δεν ξύπνησα μια μέρα να πω «Α, τι θα κάνω τώρα στη ζωή μου, θα γίνω food blogger γιατί δεν έχω κάτι άλλο». Ναι. Όχι. Ναι. Απλά ήρθε μόνο του, γιατί ξεκίνησα να μοιράζομαι στο Instagram. Mm. Τα πιάτα στην αρχή, μετά άρχισαν να μου ζητάνε συνταγές, το ένα έφερε το άλλο. Από την μικρή τη δική σου κοινότητα, δηλαδή, από τους ανθρώπους που σε ακολουθούσαν. Από το προσωπικό μου προφίλ ξεκίνησαν όλα. Ναι. Άρα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων, αλλά είδες εκεί μέσα στα αντανακλαστικά. Ναι. Ότι προφανώς και ενδιαφέρει όλη αυτή η διαδικασία και τους γονείς παραπάνω. Ναι. Πώς νιώθεις τώρα? Πώς νιώθω? Κοιτάζοντας τη ζωή σου προς τα πίσω, που ξεκίνησες με άλλες σπουδές, με ένα αντικείμενο στο οποίο επένδυσες πάρα πολύ, ξανά σπουδές και εξωτερικό και Ελλάδα και λίγο πιο εξειδικευμένα πράγματα. Όλα αυτά όμως έχουν μπει τώρα σε αυτό που κάνω. Είναι μέσα στο Little Hands και αυτά και νομίζω ότι τα κουβαλάω και τα βγάζω να στο Μπάρι τώρα, στο βιβλίο έχει μέσα... Έχω γράψει και σαν υπηαγωγός τα εισαγωγικά σημειώματα κτλ. Οι ιστορίες... Νιώθω ότι έχουν ιδέες από το θεατρικό παιχνίδι που κάνω και ασχολούμαι. Όχι τόσο ενεργά πλέον λόγω χρόνου, αλλά έχω ασχοληθεί και το αγαπώ και δεν το αφήνω. Και όταν λέει ιστορίες, η Ελένη τι εννοεί? Θα ανοίξετε το βιβλίο και θα πάτε να δείτε μία συνταγή. Να την κάνετε με το παιδί σας. Όταν θα περάσετε στη διαδικασία της εκτέλεσης πια, η εκτέλεση δεν γίνεται και δεν περιγράφεται όπως γίνεται σε ένα βιβλίο ενηλίκων ή όπως ξέρουμε μέχρι στιγμή σε βιβλία συνταγών, αλλά εκτελήσετε στα πλαίσια μίας ιστορίας. Ναι. Αφηγείτε κάτι η Ελένη, αφηγείτε κάτι ο Πάρης, κάπως μια ιστορία συμβαίνει στον ίδιο τον Πάρη, η αλληλεπίδρασή του και με άλλους ναι. Και κάπως έτσι το παιδί
Είναι σαν να κάνει εικόνες, νομίζω, Έλενη. Αυτή ήταν η σκέψη μου. Η σκέψη μου ήταν ότι, ωραία, εγώ θέλω να βάλω τα παιδιά στην κουζίνα και θέλω να τα κάνω και χωρίς εμένα, γιατί πριν έκανα δράσεις μαγειρικές με παιδιά. Και πώς θα το κάνω, γράφοντας ένα βιβλίο συνταγών για παιδιά. Αλλά δεν μπορεί ένα βιβλίο συνταγών για παιδιά να είναι όπως ένα βιβλίο συνταγών για ενήλικες. Σωστά. Δεν μπορεί να έχει την συνταγή γραμμένη με έναν τρόπο, ούτε η εκτέλεση να είναι 1, 2, 3, 4. Είναι βαρετό για τα παιδιά αυτό. Τα παιδιά θέλουν φαντασία, θέλουν δράση. Οπότε εξ αρχής η σκέψη μου ήταν ότι ένα βιβλίο συνταγών για παιδιά με ιστορίες, όπως τα θεατρικό παιχνίδια μαγειρέματα που έκανα. Και να το. Ναι, να και το, λοιπόν. Το κρατάς. Πες μου πώς διάλεξες τις συνταγές, διότι είναι ένα βιβλίο που έχει τόσες όσες. Δεν είναι ένας τσελεμεντές με 150.000 συνταγές, θα κάνουμε ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Είναι πολύ βασικά πράγματα, είναι γεύσεις που αγαπούν τα παιδιά. Δηλαδή, θα δούμε το κέικ μπανάνας και λέω πρώτο-πρώτο αυτό που άρεσε στο δικό μου το παιδί και μου είπε: Να, μαμά, να πάρουμε αυτά, αυτά, αυτά και αυτά τα υλικά. Είναι μπισκοτάκια, είναι τα χρωματιστά μακαρόνια, τα ροζ. Είναι επιλεγμένα πράγματα. Εσύ με ποιο κριτήριο τα επέλεξες? Καταρχάς, το πρώτο και κύριο κριτήριο ήταν το να μπορούν να τα φτιάξουν τα παιδιά. Άρα, απλά πράγματα. Να είναι απλά πράγματα, να μην είναι περίπλοκα, να μην είναι δύσκολα, να είναι κατανοητά και φυσικά να είναι νόστιμα. Και υγιεινά. Και όσο γίνεται παιχνιδιάρικα. Οπότε και τα μακαρόνια ροζ, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για ένα παιδί. Είναι κάτι παιχνιδιάρικο. Και εύκολη. Μια εύκολη συνταγή, μια συνταγή του πεντάλεπτου. Αντίστοιχα τα διαστημοκρακεράκια. Όντως, είχαμε κάνει αυτά τα κρακεράκια καρότου με το μικρό μου και είχε διαλέξει το κουπάκι το πύραυλο. Οπότε έτσι γεννήθηκε και αυτή η ιστορία. Όλα τη ζωή βγαλμένη, δηλαδή. Εντάξει, εννοείται ότι η έμπνευση μεγαλύτερη είναι το παιδί μου, έτσι. Ο μικρός σου είναι 3,5, μου είπες. Ναι. Είναι μικρός, είναι ένα μικρό παιδί. Ναι. Μυρίζει ακόμα μορουτήλα, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά μπαίνουμε στην κουζίνα και κάνει πράγματα. Γενικά, τώρα όχι τόσο πολύ όσο έμπαινε. Τι εννοείς, μεγάλωσε και έχει άλλα ενδιαφέροντα. Όχι, νομίζω ότι μάλλον έβλεπε ότι παίρνει πολύ χρόνο από τη μαμά του. Και ίσως γι' αυτό. Έτσι, εκεί έχω καταλήξει, αυτή είναι η σκέψη μου. Αλλά τον είχα από πολύ μωρό μαζί μου για να μαγειρεύω και των πραγμάτων για να τρώμε. Μετά και αργότερα στον μπάγκο μαζί μου. Η πρώτη φορά που βοήθησε και έβαλε τα χέρια του ήταν 18 μηνών, το θυμάμαι. Και εννοείται ότι όλες οι συνταγές. Εντάξει, όχι πλέον που πηγαίνει σχολείο, αλλά πριν πάει στο σχολείο, όλες οι συνταγές που υπάρχουν μέσα στο site είναι όλες οι συνταγές που έφτιαχνα μαζί με το παιδί μου. Γι' αυτό είναι και εύκολες. Γιατί όταν έχεις ένα μωρό ή ένα νήπιο δίπλα σου, δεν μπορείς να κάνεις ούτε πολύπλοκα πράγματα, ούτε να αφιερώνεις 2 ώρες στην κουζίνα. Πρέπει να είναι γρήγορα όλα. Το έχεις δει στην πράξη. Μα και λίγο μεγαλύτερα να είναι τα παιδιά, δεν σου λέω τώρα τα εφηβάκια, αλλά σε όλη στην προηγούμενη φάση, φεύγουν από την περίοδο του νηπίου τέλος πάντων, όλη το επόμενο διάστημα, δεν έχουν υπομονή να ασχολούνται 15 ώρες με μία συνταγή. Ναι. Θέλουν κάτι το οποίο ναι, θα το φτιάξουν, το οποίο δεν θα έχει σίγουρα και επικίνδυνες φάσεις, πολλές φωτιές, πολλά μαχαίρια ενδεχομένως, αιχμηρά αντικείμενα, ναι. Που να μπορεί το παιδί ελεύθερα να λειτουργήσει στον πάγκο της κουζίνας και να το φάει και γρήγορα, Ελένη. Πότε θα το φάμε? Η αγωνία όλων είναι πότε θα είναι έτοιμα τα μπισκότα, πότε θα φάμε τις μπουκίτσες, πότε θα φάμε τα κριτσίνια. Ναι. Μην το φάνε σε 3 μέρες. Και αυτό είναι κάτι που αναφέρω, γιατί είναι και η πείνα αυτό που δημιουργεί την ανυπομονησία. Όχι μόνο ο ενθουσιασμός και η χαρά ότι κάτι φτιάξαμε και θέλω να το φάω τώρα γιατί το έφτιαξα, αλλά μπαίνει και η πείνα μέσα σε αυτό το κομμάτι. Και αν δεν πεινάς, αρχίσεις να πεινάς. Οπότε ξέρεις πολύ καλά σαν μαμά τι συμβαίνει σε ένα παιδί που πεινάει. Χάνει την υπομονή, του αγριεύει, καλά το λες. Οπότε είναι και, το αναφέρω και ότι όταν μπαίνουμε και στην κουζίνα με τα παιδιά, θα πρέπει να έχουμε προβλέψει να μην έχει έρθει η στιγμή που είναι η ώρα του φαγητού. Είναι λίγο αργά πλέον. Δεν θα έχει την υπομονή, δεν θα είναι συνεργάσιμο, δεν θα βοηθήσει όπως θα ήθελε και το ίδιο να το κάνει. Διαπιστώνεις μέσα από την εμπειρία σου ότι όταν το παιδί έρχεται σε επαφή με τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να μαγειρέψουμε, συμμετέχει στη διαδικασία του να φτιάξουμε το φαγητό, θα του κάνει πιο εύκολο να φάει φαγητό π.χ. με λαχανικά ή με όσπρια, που συνήθως τα παιδιά δυσκολεύονται να αποκτήσουν έτσι μια σχέση αγάπης μαζί τους. Ναι. Γενικά, το να μπουν στη διαδικασία του φαγητού, από το να πάνε να ψωνίσουν τα υλικά, να διαλέξουν τα λαχανικά, από πριν την κουζίνα δηλαδή, μέχρι και τη διαδικασία του να το μαγειρέψουν, να το φτιάξουν, να το πλύνουν, να το καθαρίσουν κτλ. Όλο αυτό
του κεντρίζει το ενδιαφέρον και σίγουρα είναι πιο εύκολο να δοκιμάσει κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι και πανάκι, δεν είναι σίγουρο ότι θα δώσουμε τον μπάρι, για παράδειγμα, στο παιδί και μετά θα τα φάει όλα. Εννοείται ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Και άρα, όμως, παρόλα αυτά, είναι μια πληροφορία που την κρατάει. Δηλαδή, τη διαδικασία, μαθαίνει τον κόπο που χρειάζεται, να εκτιμάει τη δουλειά, ας το πούμε, έτσι, που έχει κάνει η μαμά για να φτάσει ένα πιάτο μπροστά του. Και αντιλαμβάνεται πράγματα που μπορεί από αντίδραση, από χύψη λόγους, να μην φάει εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτό το κρατάει. Και μόνο και η διαδικασία αυτή του άνοιξε, μωρέ, να δεις τη συνταγή που θες να φτιάξουμε, τι υλικά χρειάζεται. Ωραία, ακόμα και αν δεν ξέρει το παιδί να διαβάζει, τα υλικά είναι, είναι ζωγραφισμένα εδώ στο πλάι. Δεν μπορεί να τα γράψει στο χαρτάκι, μπορεί να το ζωγραφίσει όμως. Ναι. Και μπαίνει και σε μια διαδικασία το παιδί αυτής της ακολουθίας των βημάτων. Τι πρέπει να κάνω για να φτάσω εκεί, π.χ. να φτιάξω αυτή τη συνταγή και να φάω τα μπισκότα μου, τα κριτσίγια, τέλος πάντων, ό,τι αποφασίσουμε να φτιάξουμε. Και αυτό τα βοηθάει πολύ, τα εκπαιδεύει σε μια άλλη διαδικασία. Ακριβώς. Γενικά, καταρχάς, επειδή ανέφερες την εικονογράφηση, να πω ότι την εικονογράφηση την έχει κάνει Σάντρα Ελευθερίου και είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Εξαιρετική. Μπράβο, Σάντρα Ελευθερίου. Και σίγουρα η κουζίνα, πέρα από το ότι ξυπνάει τις πέντε μας αισθήσεις. Και αυτό είναι τρομερά ενδιαφέρον για τα παιδιά. Μα έχει πάρα πολύ πληροφορία να δώσει και πάρα πολύ γνώση, όχι πληροφορία. Έχει μαθηματικά, πάρα θες. Ακριβώς. Το χρόνο που είπες, τη σειρά των γεγονότων, το να καλλιεργείς τη λεπτή κινητικότητα και την αδρή κινητικότητα. Είναι την αριθμητική που είπες, στο να μετρήσουμε τα υλικά, να ζυγίσουμε, ακόμα και να μην ξέρουν να ζυγίζουν, να αναγνωρίζουν τους αριθμούς ή να μετρήσουν δύο κουταλάκια. Είναι εύκολο, γιατί στο βιβλίο οι συνταγές στις ιστορίες μέσα είναι γραμμένες με γραμμάρια, αλλά στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν τα γραμμάρια σε κουταλάκια και κούπες και τα λοιπά. Και τα καρτελάκια, ναι. Ώστε να είναι εύκολο για όλες τις ηλικίες. Ήθελα βασικά να κάνω ένα βιβλίο που να είναι εύκολο για όλους. Και ακόμα και για αυτούς που θα έχουν κάποιες διατροφικές, μάλλον διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, και για τα παιδιά που δεν ξέρουν να αναγνωρίζουν τους αριθμούς ή να ζυγίζουν. Είναι για όλους. Για όλους. Και αυτά λέει εκπαιδευτικός που βγαίνει από μέσα σου. Και εγώ, σαν μαμά, θα σου πω ότι την ίδια στιγμή μαθαίνεις και στα παιδιά σου, ακόμα και την πρακτική του να νοικοκυρέψω όλα όσα έβαλα στη μέση και ελάτε να τα μαζέψουμε. Να τα μαζέψεις αυτά που έβαλες, λοιπόν, να τα βάλεις στην οροχήτη, να τα πλύνεις, να τα βάλεις στο πλυντήριο. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτό το είδα με το μικρό μου, που παρότι είμαστε πάντα τόσο καιρό στην κουζίνα μαζί, δεν το είχε αυτό με το να καθαρίσω, να μαζέψω κτλ. Από τον Μπάρι έχει ξεκινήσει και μαζεύει. Μου λέει, μαμά, τώρα θα καθαρίσουμε. Ζητάει χαρτί και αρχίζει και καθαρίζει το τραπέζι. Ξέρω εγώ, φτιάξαμε κουλουράκια και την καρέκλα καθάριζε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Να είναι καλά ο Μπάρι. Επίσης μου είπε και την ατάκα του, μαμά, θα το κάνω εγώ για να ξεκουραστείς εσύ, που λέει ο Μπάρι στη μαμά του. Και ακόμα και εγώ που τον έχω στην κουζίνα από πολύ μικρό και κάνουμε πράγματα, έχω δει ότι έχει υιοθετήσει συμπεριφορές του Μπάρι, που μάλλον ενδόμηχα ήθελα να τις υιοθετήσει. Γι' αυτό έγραψε το Ελένη, αλλά είναι κάποια πράγματα που μπορεί να λέμε εμείς, σαν μαμάδες, να μην μας ακούν καν τα παιδιά μας, γιατί τους έχουμε πει τόσα πολλά που δεν μπορούν άλλο από εμάς. Και θα έρθει ένας Μπάρις, ας πούμε, στη ζωή τους, ένα βιβλίο, ένα άλλο παράδειγμα, και θα τα κινητοποιήσω και να έχουμε το ερέθισμα. Πάρτε το βιβλίο, αφήστε το πάνω στον μπάνκο της κουζίνας και θα δείτε τι έχει να γίνει. Να, εδώ εμείς θα φάμε από τα χεράκια του παιδιού της Ελένης, μπισκοτάκια και άλλα ωραία πράγματα, για να δοκιμάσουμε να δούμε αν όντως οι συνταγές σας είναι. Ναι, σας έφτιαξε μπισκότα με σταφίδες. Ευχαριστώ πολύ. Είναι από τα χεράκια του. Τα energy balls είναι από τα δικά μου χεράκια. Εντάξει. Ευχαριστούμε λοιπόν όλη την οικογένεια. Ελένη, να είσαι καλά, να φτάσει πάρα πολύ μακριά, να μεγαλώσει και να περάσει και σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Γιατί ευχαριστώ όχι. Πολύ για την ευχή. Εδώ θα είμαστε. Να σας βλέπουμε, να σας διαβάζουμε και να σας καμαρώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, χαρά μου και για την πρόσκληση. Και χαίρομαι που σου άρεσε και το βιβλίο. Να είσαι καλά.